Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση θα προσπαθήσουν να αποκρούσουν ο 17χρονος από το Πακιστάν με τον 28χρονο ομοεθνή του και τον 25χρονο Ιρακινό συνεργό τους που λίστεψαν τον Νικόλαο Μουστάκα μαζί με τη φίλη του και άφησαν πίσω τους νεκρό τον νεαρό φοιτητή. Οι δύο Πακιστανοί έχουν ομολογήσει στους αστυνομικούς ότι άρπαξαν κινητό τηλέφωνο και χρήματα από τους δύο φίλους που απολάμβαναν τη θέα της Αθήνας από τα βράχια του φιλοπάπου, αλλά αρνούνται ότι έσπρωξαν το θύμα. Είχα ένα σπασμένο μπουκάλι μπύρα στα χέρια. Απείλησα τον άνδρα και του ζήτησα τα χρήματά του και το κινητό του. Μου έλεγε ότι δεν είχε. Δεν τον ακούμπησα. Δεν τον έσπρωξα. Δεν φταίω εγώ που έπεσε. Μόνος του έκανε βήματα πίσω. Εγώ για τη ληστεία πήγα. Οι αξιωματικοί της ασφάλειας όμως θεωρούν δεδομένο ότι προηγήθηκε πάλι πριν από την πτώση και το θανάσιμο τραυματισμό του Νικόλαου Μουστάκα. Στο σημείο βρήκαν δύο αλυσίδες του θύματος, τις οποίες ένας από τους δράστες είχε κόψει τραβώντας τις με βία. Από τη στιγμή της σύλληψής τους, οι αστυνομικές αρχές ερευνούν εάν κρύβονται πίσω και από άλλες αξιόπινες πράξεις. Σύμφωνα με τον ελεύθερο τύπο της Κυριακής, οι τρεις κακοποιοί είχαν χτυπήσει 5 ημέρες πριν από την τραγική ληστεία δύο Γερμανίδες τουρίστριες και πάλι στο λόφο του φιλοπάπου. Η εφημερίδα μάλιστα παρουσιάζει και δύο φωτογραφίες τους την ώρα που τραβούν την τσάντα από τη μία κοπέλα. Οι εικόνες που απαθανάτησε η φίλη της με το κινητό τηλέφωνό της, με την ελπίδα να τους τρομάξει με το φλας. Ως προς το ποινικό παρελθόν των δραστών. Προκύπτει ότι έχουν κατηγορηθεί για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ληστείας, παράβαση του νόμου περί όπλων, για παράνομη είσοδο στη χώρα και κλοπή, ενώ στον έναν τους κατηγορουμένους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Και οι τρεις είχαν μπει παράνομα στη χώρα, αλλά παρόλο που είχαν συλληφθεί κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, αν και ήταν αγνώστου διαμονής.